γεμάτη προβληματισμό και ανασφάλεια είναι οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στη Χερσόνησο, μια αμιγώς τουριστική περιοχή η οποία ζει κατά κύριο λόγο από τους τουρίστες που επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους εκεί. Η κατάσταση όμως εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού είναι εντελώς διαφορετική. Πώς σας φαίνεται αυτό? Πρώτη φορά γίνεται. Δεν το έχουμε ξαναδεί. Τώρα γίνεται, θα δούμε και πώς θα γίνει. Είναι δύσκολα για όσους... Όσο περνάει ο καιρός και δεν ανοίγουν τα μαγαζιά, δυσκολεύει η κατάσταση. Και πόσο θα κρατήσουν οι ανοιχτά, αυτό είναι. Επειδή ζούμε και εργαζόμαστε, εγώ προσωπικά πάνω από 30 χρόνια στην περιοχή, είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μας συμβεί, δεν έχουμε γενικές οδηγίες για τον τουρισμό, μόνο κάποιες εικασίες, δεν υπάρχει κάποιο πλάνο, δεν υπάρχει καθοδήγηση. Τα έξοδα μας τρέχουν, οι υποχρεώσεις μας τρέχουν, το κράτος θα απαιτεί. Τα ρολά των άλλοτε γεμάτων καταστημάτων τώρα είναι κατεβασμένα. Οι καρέκλες στιβαγμένες η μία πάνω στην άλλη και τα τραπέζια σκονισμένα. Τις προηγούμενες χρονιές η Χερσόνησος έσφιζε από ζωή. Σήμερα όμως είναι 17 Μαΐου και ενώ τα άλλα χρόνια η τουριστική σεζόν είχε ξεκινήσει, σήμερα ένας από τους πιο τουριστικούς και πιο πολυσύχναστους δρόμους είναι έρημος. Το άγχος για το τι μέλη γενέστε στον τομέα του τουρισμού είναι το μόνιμο συνέστημα των ανθρώπων που εργάζονται ή είναι ιδιοκτήτες μαγαζιών στη Χερσόνησο και οι οποίοι περιμένουν συγκεκριμένες οδηγίες από την κυβέρνηση αλλά και συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα δεχτούν τους τουρίστες. Όσο για το άνοιγμα των καταστημάτων εστίασης που κλείδωσε για τις 25 Μαΐου, οι επιχειρηματίες της Χερσονήσου απαντούν. Σε τέτοια μέρη όπως είναι εδώ τουριστικά, αν δεν έχει τουρίστες, βλέπεις κανένα Έλληνα? Τίποτα. Όχι. Αν δεν έχει τουρίστες, ή ανοιχτά είναι ή κλειστά είναι, το ίδιο είναι. Αυτό απευθύνεται σε τόπους και σε περιοχές τα οποία έχουν πληθυσμό γηγενή. Εδώ η Χερσόνησο και όλες οι τουριστικές περιοχές της Κρήτης και των άλλων περιοχών της Ελλάδας δεν έχουν ντόπιο πληθυσμό. Δεν μπορούν να στηρίξουν τις επιχειρήσεις μας, γι' αυτό είμαστε κατά 95% τουριστικές περιοχές. Δηλαδή, χωρίς να έχουμε πελάτες, είναι αδύνατο να ανοίξουμε. Όπως βλέπετε, δεν περπατάει κανείς. Δεν ανοίξω εγώ τώρα ή οποιοδήποτε ή ο γείτονας ή οποιοδήποτε άλλος, δεν έχει κοινό. Θα έχουμε άδειες καρέκλες. Το ότι όμως τα καταστήματα εστίασης ανοίγουν μία εβδομάδα νωρίτερα από την αρχική πρόβλεψη, δηλαδή 25 Μαΐου αντί 1 Ιουνίου, δεν φαίνεται να καλύπτει τους επιχειρηματίες. Η πρόεδρος του Συνδέσμου Επισιτισμού και Διασκέδασης Νομού Ηρακλείου, Μαρία Αντωνακάκη, καλεσμένη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV, σχολίασε την απόφαση της Επιτροπής Λοιμοξιολόγων. Φαίνεται ότι όλοι ανυπομονούμε να γυρίσουμε στις επιχειρήσεις μας για να ξαναμπούμε στην κανονικότητα. Το πρόβλημά μας όμως δεν είναι αυτό. Το πρόβλημά μας είναι το πώς θα γυρίσουμε, με ποιες προϋποθέσεις, με ποια μέτρα και με ποια θα είναι η επόμενη μέρα για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι και υγιείς απέναντι και στις υποχρεώσεις μας και στον κόσμο που απασχολούμε.